σχολεία κλειστά σε όλες τις ορεινές περιοχές, αλλά με δρόμους ανοιχτούς, χάρη στην ετοιμότητα των χιονιστικών μηχανημάτων, επελάβνει η κακοκαιρία από τα Χανιά. Είμαστε 8 χιλιόμετρα πριν από το οροπέδιο του Ομαλού. Αν και μηχανήματα προσπαθούν να κρατήσουν το δρόμο ανοιχτό, η κίνηση είναι δυνατή μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Ο δρόμος ανεβαίνει με ιδιαίτερη προσοχή μέχρι τον Ομαλό. Αλυσίδες, αυτά, υπάρχουν μηχανήματα, ξεχιονίζουμε από το πρωί. Οι συνεχείς χιονοπτώσεις και οι θερμοκρασίες υπό του μηδέν δημιουργούν συνθήκες παγετού στον επαρχιακό δρόμο Λάκων Ομαλού. Έχει αρκετό. Παρότι δουλεύουν τα γκρέιντερ συνέχεια, όλη μέρα. Ο πάγο έχει από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Το ύψος του χιονιού τώρα? Γύρω στους 30 με 40 πόντους. Φτάνει μέχρι το ξυλόσκαλο ή σταματάει στο ροπέδιο? Όχι, μέχρι το ξυλόσκαλο. Το χιόνι είναι το υψόμετρο που μας είχαν πει περίπου στα 450-500 μέτρα και πάνω. Το οποίο σημαίνει ότι λίγα χωριά έχουν αυτή τη στιγμή κάποιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει χωριό αποκλεισμένο καταρχήν να πω, αλλά επειδή κάνει κάποια κύματα χιονόπτωσης, ενδέχεται για κάποια ώρα να μπορεί να υπάρχει επικοινωνία, αλλά, συγκοινωνία, αλλά τα μηχανήματα περνάνε συνέχεια, ανοίγουν τους δρόμους. Σε όλες τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές των Χανίων, με υψόμετρο από 400 έως και 1000 μέτρα, χιονίζει από χθες ακατάπαυστα. Προσωρινά από το πρωί έκλειναν οι δρόμοι από Καλλικράτεια Σφένδου και Μυριοκέφαλα στη γωνιά. Ωστόσο, ο κάθετος άξονας Βρύσες Φακιά παρέμεινε ανοιχτός. Μεγάλος όγκος χιονιού καταγράφεται στα ορεινά του Σελήνου, με τον δρόμο Πέτρας Ελία για Ειρήνη να ανοίγει με το πρώτο φως της ημέρας. Ξεπέρασε τους 30 πόντους το χιόνι και στα Τεμένια. Καλό θα είναι οι οδηγοί να προσέχουν πάντως. Στις περιοχές αυτές να βρουν αλυσίδες μαζί τους. Ήρθε η ώρα να ακολουθήσουμε τις οδηγίες και τον νόμο ο οποίος το επιβάλλει. Συνέργεια της αστυνομίας βρίσκονται σε όλες τις επαρχιακές οδούς των Χανίων, για τις οποίες ισχύει η υποχρέωση των οδηγών να φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες. 4x4 αμάξι είναι και αλυσίδες πρέπει να έχετε πάνω. Όσοι είμαστε εδώ πέρα ενημερώνουμε τον κόσμο ότι χωρίς αλυσίδες είναι τραγικά μεγάλο λάθος να ανεβούν επάνω. Ο δρόμος δεν έχει πρόβλημα, αλλά σε τόπους έχει γίνει χιοπάγος το οδόστρωμα και εκεί πέρα δημιουργείται όλο το πρόβλημα. Είναι δύο μηχανήματα και ενεργούν. Έχουμε αλυσίδες πίσω, πέντε, σας δείξω. Και επειδή τα μάνα με τα προσοχήρια έχει πάγο ο δρόμος. Παρόλο που έχει περάσει μηχάνημα, έχει πάγο. Με τα προσοχής. Έγινε. Μαθημένοι στη βαρύ χειμωνιά, κτηνοτρόφοι του ορεινού τμήματος του Δήμου Πλατανιά κατέβασαν από τις προηγούμενες ημέρες τα κοπάδια τους σε χαμηλότερα υψόμετρα, με την αγωνία τους όμως για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων να εντείνεται. Στους Λάκους θα έχουμε τα ζώα, τα έχουμε πάρει από τον Ομαλό. Εντάξει, χειρότερη την περιμέναμε την κατάσταση, αλήθεια είναι. Κάθε χρόνο συνηθισμένοι είμαστε στα χιόνια. Προσοχή θέλει. Λέτε ότι αν χειροτερέψει ο καιρός στις επόμενες ώρες θα είναι δύσκολα? Πολύ δύσκολα. Και μακάρι να μην χειροτερέψει, να δεν κατηγορώ. Τι να σου πω. Λένε ότι την Τετάρτη φοβερίζουν, είτε από κάμουν, δεν κατηγορώ καθόλου. Έχετε φροντίσει να έχουν τα ζώα τροφή? Μα άμα περάσουν οι μέρες, απόκαμε το βαϊτό. Τέσσερις μπάλες την ημέρα και θέλουν και δύο τσουβάλια καλαμπόκι. Πώς θα τα γεμουλάσουν, τόσο αποδίκες δεν είναι. Είπε πως θα μας δώσει άλλα φράγκο, μα δεν κατέχω. Η κατάσταση είναι, όπως σας είπα, είναι δύσκολη. Τα χιόνια με τη δουλειά που κάνουμε εμείς και την τρόφη δεν μας βοηθάνε και καθόλου. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε ετοιμότητα και τα επόμενα 24 ώρα. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση δεν καταγράφηκαν, με εξαίρεση περιοχή των Σφακίων, που έμεινε το πρωί χωρίς ρεύμα, γρήγορα όμως αποκαταστάθηκε.